Κυρία Παναγιωτακοπούλου, εσείς θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό και φυσικά για το δημόσιο διάλογο που μέχρι πρότινος γινόταν σε πολύ υψηλούς τόνους και είναι πολύ μακριά από τα ευρωπαϊκά διλήμματα. Και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Αυτή νομίζω ότι είναι επιλογή χρόνια των κομμάτων του παλιότερα του δικοματισμού του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, στις μέρες μας του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, την προσπάθειά τους βεβαίως να εγκλωβίσουν τον κόσμο ανάμεσά τους. Για να μην φτάσει ένας κόσμος, θα λέγαμε εμείς, να κάνει μια διαφορετική επιλογή. Και στις εκλογές, νομίζουμε αυτή η διαφορετική επιλογή, αυτή που μπορεί πραγματικά να δώσει τη δυνατότητα στο λαό μας να κάνει ένα βήμα μπροστά, να πάρει, αν θέλετε, κουράγιο για να αντεπιτεθεί, είναι η επιλογή να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις εκλογές. Λοιπόν, πίσω όμως από τις απαράδεκτες δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και την απαράδεκτη επίσης στάση του Πρωθυπουργού να τον καλύψει, νομίζω ότι δεν μπορούν να κρυφτούν τα πραγματικά προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Αν σκεφτεί κανείς ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία, για παράδειγμα των ανθρώπων ικανών για εργασία, σήμερα είναι άνεργη. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να κρυφτεί ο Γολγοθάς που αντιμετωπίζουν σήμερα χιλιάδες οικογένειες στην προσπάθειά τους να στηρίξουν τα παιδιά τους, στην προσπάθειά τους τα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, αργότερα στην εργασία και δεν ξέρω που ζούμε, γιατί εμείς νομίζουμε δεν ζούμε σε άλλη χώρα. Μία βόλτα να κάνει κανείς κάθε μήνα στα διάφορα κέντρα που χρειάζεται να πάρουν πιστοποιήσεις για να εγκρίνουν θεραπείες για τα παιδιά τους οικογένειες, αυτός ο τραγικός Γολγοθάς που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες, θα δει κανείς. Πρέπει να έχουν μόνιμες κάρτες. Ακούστε με, θα δει κανείς ότι η πραγματικότητα αυτή είναι αμήλικτη. Και η πραγματικότητα αυτή δεν καλυτέρευσε στις μέρες του ΣΥΡΙΖΑ. Χειροτέρευσε. Και αν μπορεί να δει κανείς καταρχήν την κατάσταση που υπάρχουν τα ειδικά σχολεία με τις τεράστιες ελλείψεις. Παρότι η χώρα μας έχει δυναμικό. Πρέπει να έχει υποδομές. Αλλά επιτρέψτε μου όμως και να σχολιάσω σχέση. Με αυτό για να πάμε σε σχέση με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας κάνει ακριβώς ό,τι κάνουν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με βάση κατευθύνσεις. Ακολουθεί τη γνωστή λογική του ελάχιστου. Δηλαδή, δεν έχω τη δυνατότητα, δεν μπορώ, δεν θέλω. Ακριβώς γιατί έχω αυτό το χαρακτήρα με μια αντιδραστική ένωση καπιταλιστική, δεν μπορώ να εξασφαλίσω δικαιώματα. Μην το μόνο που μπορώ. Όμως για αλλά αφήστε με το. Αφήστε έτσι, το. Μια τελεία να πάμε σε ένα σχόλιο και εξασφαλίσω. Θα υπάρξει και δεύτερος γύρος αν με βοηθήσετε όλοι. Μπορώ να εξασφαλίσω είναι τα ελάχιστα. Τα ελάχιστα στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία και όποιος προλάβει. Κυρία Σταυρακόπουλου, η ζωή μου δηλαδή. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, το δίλημα της κάλπης για το ΚΚΕ ποιο είναι σε αυτές τις εκλογές? Νομίζουμε ότι το δίλημα είναι. Όχι τα ψευτοδιλήμματα και οι ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Το πραγματικό και αυτό που ζει ο καθένας στη ζωή του είναι αν θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο που μας έφερε εδώ και θα συνεχίσουμε να ζούμε με φτώχεια, ανεργία και αβεβαιότητα ή θα αποφασίσουμε να το πάρουμε αλλιώς. Εμείς λέμε. Μην διακόπτετε, κύριε Κεφαλογιάννη. Εμείς λέμε λοιπόν, ή θα αποφασίσουμε λοιπόν να περάσουμε απέναντι. Να κάνει αυτή την επιλογή ο λαός μας και να αποφασίσει να τους πάρει αμπάριζα. Και αυτούς και το σύστημά τους. Με δύο λόγια. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν ξέρω πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθει ο λαός μας σε μια χώρα όπου διαμορφώνεται, εκπληρώνεται ένα σχέδιο, μια συμφωνία της κυβέρνησης με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ, που τη μετατρέπει σε ένα πέρατο νατοϊκό στρατόπεδο από την Αλεξανδρούπολη στην Κρήτη. Ανοίγεται άλλα ζητήματα τώρα. Είναι πολύ σοβαρό όμως αυτό, με λιμάνια, αεροδρόμια, βάσεις. Μέχρι και πυρηνικά όπλα στον Άραξο που πραγματικά μετατρέπουν τη χώρα μας και σε μαγνήτη επιθέσεων. Και ένα σχόλιο από την κυρία Σταυρινόλη. Και μια τελευταία κουβέντα, η δίκη της Χρυσής Αυγής, κύριε Ρέλα, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Και, θα ολοκληρωθεί και τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.